Λοιπόν, αγαπημένοι μου, ήρθε η ώρα για τα παραμυθάκια μας. Λατρεύουμε και εμείς και οι μεγάλοι, αλλά και τα πιτσιρίκια, τα παραμυθάκια που συνήθως έχουν πολλές ιστορίες μέσα και είναι και σύντομες, ειδικά για πολύ μικρές ηλικίες που βλέπεις ότι το παιδί δεν μένει παραπάνω από 1-2 λεπτά. Νομίζω πως αυτά τα παραμυθάκια είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, εμείς έχουμε τη Σκίκα Πουλχερίου, Ανέβα Μήλο Κατέβα Ρόδι, εκδόσεις Πάργα. Πάμε να διαβάσουμε την ιστορία Καληνύχτα. Σαν πήρε πια να χειμωνιάσει, η μαμά Σκατζοχοιρίνα μάζεψε τα παιδιά της και είπε: «Ώρα για ύπνο! Καληνύχτα και όνειρα γλυκά, ίσα με την άνοιξη!» Τα σκατζοχυράκια την κοίταζαν συλλογισμένα. «Δίκιο έχει η μαμά», είπε το πιο μεγάλο. «Δίκιο έχει η μαμά», είπανε και τα άλλα και ετοιμάστηκαν για ύπνο. «Δεν θέλω εγώ να κοιμηθώ, δεν θέλω!» φώναξε θυμωμένο το πιο μικρό σκατζοχυράκι. «Τι είναι αυτά που λες?» του φώναξε ένας γεροβάτραχος που λιαζότανε. «Δεν το ξέρεις πως το σόι σας και το σόι μας κοιμόμαστε όλο το χειμώνα? Αλλιώτικα, πώς θα ζήσουμε με αυτό το κρύο?» Μα το σκατζοχυράκι δεν τον άκουγε. Ήταν κιόλας μακριά. «Ε, σκατζοχυράκι, πού πας?» του φώναξε μια χελώνα. «Δεν το ξέρεις πως κι εσείς κι εμείς κοιμόμαστε όλο το χειμώνα?» «Στο σπιτάκι σου, σκατζοχυράκι, στο σπιτάκι σου!» του φώναξε και ένα φίδι. «Δεν ξέρεις πως κι εσείς κι εμείς κοιμόμαστε όλο το χειμώνα? Αλλιώτικα, πώς θα ζήσουμε με αυτό το κρύο?» Το σκατζοχυράκι κοντοστάθηκε. Τα μάτια του κλείνανε και η καρδούλα του χτυπούσε τώρα αργά, πιο αργά. «Πόσο νιστάζω», είπε και γύρισε στο σπιτάκι του. Κουλουριάστηκε πλάι στα αδέλφια του και αγάλι-αγάλι το πήρε ο χειμωνιάτικος ύπνος. Καλή ανάγνωση και ελπίζω να απολαμβάνετε τα παραμυθάκια μας. Είναι πολύ 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 σημαντικά και για τα παιδιά και για σας. Και ας μην κάθονται όλη την ώρα στην αρχή. Να μου προσέχετε.